Θέση όχι η αλλά Σαλαγονέα που θέλει και μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα ενός σπιτιού με παιδιά, προκήρυξε το παιδικό χωριό Σωστράκης που λειτουργεί ως γνωστόν στο Αρίστινο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σκοπός είναι η λειτουργία και εκ του σπιτιού που θα στεγάσει μια νέα οικογένεια ΣΟΣ. Πρώτη φορά το δήλωσαμε στην προκήρυξη. Όχι ότι δεν θα δεχόμασταν κάποιο βιογραφικό από άντρα, αλλά θεωρούμε ότι το να ξέρει να μεγαλώνει, να μπορεί να μεγαλώνει παιδιά με αγάπη δεν είναι θέμα φίλου. Ε, οπότε το αφήσαμε ανοιχτό και περιμένουμε τώρα τα βιογραφικά. Είναι αυτό που λέει: η γονέα δηλαδή θα είναι σε ένα σπίτι με μέσο όρο 4 παιδιά και θα είναι 24 ώρε μαζί του. Θα είναι αυτό ο άνθρωπο αναφορά για αυτά τα παιδιά, ο άνθρωπο που θα τα μεγαλώνει. Θα είναι η μαμά του ή ο μπαμπά του αντίστοιχα. Το πολύχρωμο χωριό τη Τράκη λειτουργεί από το 2010 στο Αρίστινο και αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από την τοπική κοινωνία. Σήμερα, σχεδόν 11 χρόνια αργότερα, αποτελεί το καταφύγιο 20 παιδιών. Η ηλικία των οποίων ξεκινά από την Υπιακή και φτάνει έω την Ενήλικη. Εξάλλου, όπω λέει στη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση, ο διευθυντή του χωριού, κάθε σπίτι είναι μία οικογένεια και οι δεσμοί μεταξύ των μελών δεν κόβονται ποτέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε σπίτια που λειτουργούμε, είναι ακόμη, γι' αυτό ψάχνουμε το προσωπικό να λειτουργήσουμε κι αυτό, και συνολικά 20 παιδιά. Οι κυρίε που φροντίζουν τα παιδιά είναι 10. Ενώ είναι πέντε τα σπίτια, γιατί όταν οι μαμάδε, όπω είπατε, θέλουν να πάρουν το ρεπό του ή την άδειά του, πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη κυρία που του αντικαθιστά και έχει το ρόλο τη θεία. Οπότε τα παιδιά ουσιαστικά δεν αλλάζουν πρόσωπα συνεχώ, ξέρουν ότι είναι κυρίω ένα πρόσωπο και ένα δεύτερο που θα το αντικαταστήσει σε κάποια άδεια. Ο άνθρωπο που θα αναλάβει τη φροντίδα του σπιτιού θα είναι και ο γονέα των παιδιών που για διάφορου λόγου, μετά από δικαστική απόφαση, απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό του περιβάλλον. Είναι παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και στο φροντιστήριο και ακολουθούν εξωσχολικέ δραστηριότητε όπω όλοι οι συνομιλικοί του. Όποιο αναλάβει τη φροντίδα του θα πρέπει να αγαπά τα παιδιά και να θέλει να ασχοληθεί με το μεγάλο του, να είναι ηλικία 35 έως 50 χρόνων χωρί οικογενειακέ υποχρεώσει, να είναι απόφυτο λυκείου με καλή Σωματική και ψυχική υγεία και να έχει τη δυνατότητα σταθερή 24 ώρη παραμονή στο σπίτι. Είναι ο άνθρωπο που ζει 24 ώρε με αυτά τα παιδιά, είναι ο άνθρωπο που μεγαλώνει αυτά τα παιδιά, είναι το πρότυπο του γονέα για αυτά τα παιδιά. Φανταστείτε ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα στην πόλη, έτσι είναι και τα σπίτια μα εδώ. Είναι οικογένειε με μαμά, μέχρι στιγμή, μπορεί να έχουμε και μπαμπά αργότερα, και τέσσερα παιδιά που πάντα τα βιολογικά αδέρφια είναι μαζί. Εκτό από γονεί, ω καθημερινέ είναι οι ανάγκε του παιδικού χωριού για τη θέρμανση, τη σύντηση και τη λειτουργία των σπιτιών. Οι ανάγκε μπορεί να είναι από κάτι που ίσω είναι χρηστικό για μέσα στο σπίτι. Οι ανάγκε μπορεί να είναι για κάποιο όχημα καινούριο, γιατί τα οχήματα που έχουμε και εξυπηρετούμε τα παιδιά με αυτά έχουν παλιώσει, ειδικά το λεωφορείο μα. Ε, έχουμε πολλών ειδών ανάγκε. Ο κόσμο ξέρει και εκτό από τα χρήματα, κάνει δωροπιταγέ σε καταστήματα, ρωτάει κάθε φορά στη γραμματεία τι έχουμε, γιατί θέλουμε οι ανάγκε μα να είναι αυτέ που καλύπτονται οι τρέχουσε. Δεν θέλουμε να πούμε στον κόσμο να φέρει πράγματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Οπότε κάθε φορά είναι διαφορετικές και ανάγκες. Κάποιες βασικές είναι πάντα. Ας πούμε το πετρέλαιο να φανταστείτε τώρα για τόσους χώρους είναι κάτι που μας, μας δυσκολεύει πολύ, είναι πολλά τα έξοδα. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν μπορούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες ανάγκες καλώντας το τηλέφωνο 25510 51890.